Τώρα, τις προτροπές του προς τους βουλευτές του νομού Εύρου κατέθεσε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης λίγα 24 ώρα πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας πως αν αισθάνονται υποχρεωμένοι να ψηφίσουν ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο άκρητα, μόνο εκ του λόγου μη λήψης δήθεν της επόμενης δόσης, τότε είναι απλοί υπάλληλοι, εντολοδόχοι, χωρίς δικαίωμα κρίσης. Και επειδή η θέση αυτή, σημειώνει ο κ. Λαμπάκης, απέχει πολύ από το ρόλο του βουλευτή, τους κάλεσε να παραιτηθούν. Σήμερα, μάλιστα, το πρωί, βουλευτές του νομού Εύρου αλλά και η Αντιπεριφερειά Άρχης Εύρου μίλησαν στο ραδιόφωνο του Στάτους 94 και 2 και στον Σταύρο Αποστολίδη, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυρίου Λαμπάκη. Επιπλέον, να σας πούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει αναλυτικό ρεπορτάζ τόσο για τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, όσο και για το πολυνομοσχέδιο. Να σας πω λίγο κάτι τώρα. Εσείς καταρχάς τώρα είστε, ξέρετε, έτσι, σύμφωνα με τις προτροπές του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης, του κυρίου Λαμπάκη, είστε, δύο λεπτά να σας πω τι είστε, είστε υπάλληλος, είστε εντολοδόχος και εφόσον ψηφίσετε υπέρ του πολυνομοσχεδίου, δεν θα έχετε από εδώ και στο εξής δικαίωμα κρίσης. Δήλωση Λαμπάκη είναι αυτή. Καλά, κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κρίση θέλει, από εκεί πέρα δεν έχω να προσθέσω τίποτα πάνω σε αυτό. Τα λέει ο κ. Λαμπάκης, τα λέω εγώ, λέω άλλα, λέει κάποιος άλλος. Δεν έχει, τι να κάνουμε. Ναι, αλλά δεν έχετε δικαίωμα κρίση από εδώ και στο εξής, να το ξέρετε. Το δικαίωμα της κρίσης το έχουμε όλοι μας. Όλοι μας. Και κρίνουμε και κρινόμαστε και κρινόμαστε για τις αποφάσεις μας και κρινόμαστε για τα αποτελέσματα των ενεργειών μας. Μάλιστα. Άντε καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά βέβαια και από την άλλη, την προτροπή αυτή του κυρίου Λαμπάκη, του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης, την έχετε ακούσει εσείς πριν ψηφίσετε υπέρ του πολυνομοσχεδίου? Ναι, ήρθε ένα mail σε όλους τους βουλευτές του νομού. Α, μάλιστα. Το ξέρατε λοιπόν. Τουλάχιστον από όσο είδα τους αποδέκτες του mail. Ποιος είναι εκείνος που λέει ότι όταν διαφωνεί με την άποψή του δεν οφείλει, δεν μπορείς να κάνεις κρίση? Ο Δήμαρχος, ο κ. Βαγγέλης Λαμπάκης. Έστειλε επιστολή προς τους δημοτικούς. Εγώ σέβομαι την κάθε άποψη του κάθε ανθρώπου. Από εκεί και ύστερα ο κόσμος μας κρίνει και από τη στιγμή που βγαίνουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε κάποια πράγματα, λέει ο καθένας μας ό,τι θέλει και ο κόσμος μας κρίνει. Ναι. Το τι λέει ο Λαμπάκης, ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει τι λέει ο Ζουνίδης ο Μαρίνος, που είμαι σε επαφή με τον πρόεδρο μας, τον Πάνο τον Καμένο, τι λέει για την περιοχή μου και ποια είναι η θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Μάλιστα, να αλλάξουμε τώρα λοιπόν θέμα. Σημαντική για τον τουρισμό χαρακτήρισε τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση η αρμόδια υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. Οι συντονισμένες προσπάθειές μας απέδωσαν καρπούς, δήλωσε από την πλευρά του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ για σταγόνα στον ωκεανό της καταστροφικής πολιτικής του μνημονίου έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά τους, πάντως, οι επαγγελματίες του κλάδου υποδέχτηκαν με ανακούφιση την είδηση της μείωσης από το 23% στο 13%, σημειώνοντας παράλληλα πως ο κλάδος τους έχει μια σειρά από σοβαρά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά από την κυβέρνηση προκειμένου να ορθοποδήσουν οι επαγγελματίες.